centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και πόσο μάλιστα αν πάμε και σε παράταση την άλλη Τρίτη, όπως εκτίμησε χθες ο συνάδελφός σας ο κύριος Τζικαλάγιας. Δεν μπορώ να γνωρίζω εάν θα πάμε σε παράταση. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την κατάσταση της καραντίνας. Mm-hmm. Ξέρετε, η περιοχή μας είναι η πρώτη περιοχή που έχει πληγεί στη χώρα και όλοι λένε ότι βρισκόμαστε και μπροστά όσον αφορά την επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Εγώ εκτιμώ ότι αν ακολουθήσουμε τα μέτρα, μπορούμε να γίνουμε και η πρώτη περιοχή που θα βγει από αυτή την κρίση. Χωρίς να υπάρξει παράταση, γιατί όπου έχει μπει περιοριστικό μέτρο μέχρι στιγμής έχει παραταθεί. Πάντως από ό,τι είδαμε στην Δαμασκηνιά και στη Δραγασιά έχει σταματήσει η καραντίνα. Μετά από 21 μέρες όμως. Ναι, δεν μπορώ εγώ να σας πω ακριβώς την ημερομηνία. Αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι για 14 μέρες ισχύει η καραντίνα και τα έκτακτα μέτρα. Ναι. Θα εξαρτηθεί από το τι κρούσματα θα υπάρχουν, από το πόσοι θα πάνε στο νοσοκομείο, πόσοι θα είναι επιβεβαιωμένοι. Και θεωρώ ότι αυτά μπορούμε να τα μειώσουμε ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή αν σας ρωτούσαμε και εσάς την εκτίμησή σας για το τι θα συμβεί την άλλη Τρίτη, θα έχουμε παράταση ή όχι, είστε σε δεν θέση... Δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια πρόβλεψη. Δεν μπορείτε. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες, ναι, όσο πιο πολύ ανταποκριθούμε σε αυτές, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από αυτή την κρίση. Δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως σε αγρότες, κτηνοτρόφους. Είναι τα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί ακόμη για τις περιοχές αυτές. Πιστεύετε ότι τα αντανακλαστικά εδώ πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορα ή πιστεύετε ότι οι όροι μιας καραντίνας δεν επιτρέπουν ελαστικοποίηση των μέτρων ή διευκόλυνση ακόμη και τέτοιων επαγγελματικών ομάδων? Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, από την πρώτη στιγμή όταν υπόθηκαν τα μέτρα της καραντίνας ζητήσαμε να υπάρξει μία αντιμετώπιση του προβλήματος που προκύπτει στον αγροτικό κόσμο που έχει συγκεκριμένες εργασίες και που θα πρέπει να μπορεί να πάει στα χωράφια του για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στην αγροτική παραγωγή. Την ημέρα που επικοινωνήσαμε με ανοιχτή ακρόαση με τον κύριο Χαρδαλιά, να σας πω ότι ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία του είχα ζητήσει. Μάλιστα. Ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να πάνε στην εργασία τους και να υπάρξει και χωρίς εμπόδια η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και μάλιστα του τόνισα χαρακτηριστικά τη διακίνηση του γάλατος. Η δέσμευση που υπήρχε είναι ότι θα υπάρχει ειδική άδεια ώστε να μπορούν οι αγρότες να πάνε στα χωράφια τους. Από εκεί και πέρα όμως να σας πω ότι γενικότερα από όλη αυτή την κατάσταση προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα και θα είναι και προβλήματα που θα τα δούμε μπροστά μας την επόμενη μέρα, ναι, και όσον αφορά την αγροτική παραγωγή και όσον αφορά την οικονομική κατάσταση, ναι, της επιχειρήσης τους εργαζόμενους. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και προς το Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Οικονομίας και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν εν μέσω καραντίνας? 2-3 πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Για παράδειγμα, ναι, να σας πω ότι στην ερώτηση που καταθέσαμε, ναι, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα από τα θέματα ήταν να υπάρξει απόδοση των de minimis. Υπάρχουν χρήματα στο Υπουργείο τα οποία πρέπει να δοθούν εμπρός το βαρός, καθώς η κρίση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Ένα δεύτερο, να υπάρξει άμεση καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Ένα τρίτο, να υπάρξει ρευστότητα στους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Προτείναμε να υπάρξει μια κοινωνική απόσυρση των προϊόντων και ιδιαίτερα των αμνοερυφείων, που μόνο στη δική μας περιοχή προβλέπεται ότι εν ώψη και του Πάσχα θα μείνουν περίπου 23.000 αμνοερύφια αδιάθετα, καθώς δεν μπορούν να γίνουν ούτε εξαγωγές, ούτε υπάρχει
και η ζήτηση που θα υπήρχε υπό κανονικές συνθήκες. Επειδή είμαστε Καστοριά λοιπόν, ή για, άλλες, για άλλους λόγους, γιατί έχουμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Για παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι απευθύνθηκα προς τον Υπουργό και για το συγκεκριμένο. Αλλά και συνολικά ζητήσαμε να υπάρξει κοινωνική απόσυρση, δηλαδή τα προϊόντα αυτά να αγοραστούν από το δημόσιο και να διατεθούν για να μην υπάρχει το πρόβλημα της μη διαθεσιμότητάς τους από τους παραγωγούς που δημιουργεί, καταλαβαίνετε, τρομερές οικονομικές επιπτώσεις καθώς είχαν έναν άλλον προγραμματισμό, και αυτά να δοθούν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, κύριε Νατσούλη, αυτή τη στιγμή μπορεί να μένουμε σπίτι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν σπίτι και δεν έχουν να φάνε. Ή δεν έχουν να ζεσταθούν. Και το έχουμε, δεν έχουν να ζεσταθούν. Σε αυτό το κομμάτι, ειδικά το πολύ ευαίσθητο, όλες οι εκπομπές μας έχουν ειδική ενότητα. Θα σας πω και γι' αυτό, απλά να ολοκληρώσω λίγο για το μέτρο της κοινωνικής απόσυρσης που προτείναμε. Για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τα νοσοκομεία, για το στρατό, για τους ανθρώπους που παίρνουν το ΤΕΒΑΠ. Καταθέσαμε ερώτηση με συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την ΔΕΗ και το νερό, γιατί υπήρξαν και φαινόμενα, ιδιαίτερα από παρόχους πλέον της ΔΕΗ, όπου σε άλλες περιοχές παρατηρήθηκε το φαινόμενο να δίνεται εντολή στο ΔΕΗ για διακοπή ρεύματος. Έχει γίνει μία σειρά προτάσεων. Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι αυστηρές προς αυτό το κομμάτι και μας το έχουν πει. Ναι, όμως εδώ μιλάμε για μία κοινωνική κρίση που θα πρέπει να αφήσουν κατά μέρος το ιδιωτικό τους όφελος και να συμβάλλουν και αυτοί σε αυτή την κρίση, ώστε η κοινωνία να παραμείνει όρθια. Έχουμε καταθέσει επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα με τα καταστήματα εστίασης, όπου ζητάμε με ερώτηση προς τον αρμόδιο υπουργό να μην υπάρχουν τα τέλη πλέον για τα τραπεζοκαθίσματα, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη. Είναι 70 προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Και γενικότερα έχουμε εισηγηθεί πάντα και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα, ώστε να υπάρξει μια αναβολή στις ασφαλιστικές και φορολογικές καταβολές. Είναι μια σειρά μέτρων, να αυξηθεί η δυνατότητα της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Είναι μια σειρά μέτρων οι οποίες είναι ολοκληρωμένα μέτρα και θα πρέπει η κυβέρνηση να τα πάρει τώρα αυτά τα μέτρα, όπως έχουν κάνει άλλες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην ακολουθεί την λογική του βλέποντας και κάνοντας. Για παράδειγμα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Γαλλία οι επιχειρήσεις που πλήττονται, για να μην υπάρχει πρόβλημα με τους εργαζόμενους τους, το κράτος της Γαλλίας αποδίδει το 100% των μισθών αυτών των εργαζομένων. Στην Αγγλία το ποσοστό αυτό είναι 80%. Στην Ελλάδα τι κάναμε, τι είπε η κυβέρνηση, κάνω εκπεριτροπής εργασίας αυτές τις επιχειρήσεις και δουλεύουν ανά 15 μέρες οι εργαζόμενοι και παίρνουν το 50% του μισθού τους. Αυτά δεν είναι μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας και δυνατότητα. Βέβαια, υπάρχει και ο αντίλογος ότι αν τα δώσουν όλα τώρα θα χαθεί, θα μπούμε πάλι σε περιπέτειες την αυριανή ημέρα. Πολύ φοβάμαι κύριε Νατσούλη ότι θα μπούμε σε περιπέτειες την αυριανή ημέρα εάν δεν αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του το κακό. Γι' αυτό σας είπα ότι εμείς είμαστε εναντίον της πολιτικής βλέποντας και κάνοντας, γιατί είναι μια πολιτική που θα μας οδηγήσει πολύ γρήγορα σε οικονομικά αδιέξοδα. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να τα πάρει αυτά τα μέτρα, καθώς έχει παγώσει το σύμφωνο σταθερότητας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και υπάρχει και το μαξιλάρι των 37 δις, που αν δεν τα διαθέσει τώρα η κυβέρνηση, πότε θα τα διαθέσει? Μάλιστα. Χρειάζονται μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων γενικά, των εργαζομένων, των ανέργων, των μακροχρόνια ανέργων, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, των ευάλωτων ομάδων. Δεν μπορούν με ημίμετρα οι άνθρωποι αυτή την επόμενη μέρα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ζουν αξιοπρεπώς. Και τη στιγμή που δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, δείτε τι κάνει. Δίνει 11 εκατομμύρια ευρώ για διαφήμιση, λέει, για τον κορονοϊό.
για να μάθουμε τι είναι ο κορονοϊός. Διευκρινίζουμε στα μεγάλα κανάλια, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Στα μεγάλα κανάλια. Στα δικά μας κανάλια είναι δωρεάν με εντολή του ΕΣΟΥΡΟΥ. Να το διευκρινίσουμε. Μπράβο. Και ενώ τα κοινωνικά μηνύματα είναι υποχρεωτικό με τον νόμο να είναι δωρεάν, δίνει 11 εκατομμύρια για να βοηθήσει κάποιους συμμετέρους. Δίνει 30 εκατομμύρια τη στιγμή που αφήνει απροστάτευτη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δίνει 30 εκατομμύρια για να γίνονται, λέει, τα τεστ για τον κορονοϊό από ιδιωτικά ιδρύματα. Τη στιγμή που τα πανεπιστημιακά μόνο ιδρύματα και το κέντρο αιμοδοσίας μπορεί να κάνει αυτά τα τεστ με πολύ μικρότερο κόστος. Να πούμε για το χάρισμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της δόσης των 3,5 εκατομμυρίων που φτάνει 21 εκατομμύρια για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε για την επιδότηση που δίνεται στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα διόδια στις εθνικές οδούς. Υπάρχει δηλαδή μία μεροληψία από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχει πάρει κάποια μέτρα γενικά για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, τα οποία όμως είναι ημίμετρα. Τα γνωστά πρέπει 800 να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ή 600 για τους επιστήμονες. Τώρα, ναι, πάμε. Δεν μπορεί τώρα τους επιστήμονες να τους δίνει 600 ευρώ για το διάστημα αυτής της κρίσης και μάλιστα μέσα από πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το οποίο πρόγραμμα επιμόρφωσης, τα χρήματα καταλαβαίνετε ότι θα τα πάρουν τα ιδιωτικά ΙΕΚ. Χρειάζεται ολοκληρωμένο. Εκεί διευκρινίζεται ότι είναι καθαρό το 600 για τους ανθρώπους αυτούς. Δεν θα υπάρχουν να κρατήσεις. Ναι, ναι, αλλά σας λέω ότι ποιοι θα πληρωθούν για να κάνουν αυτή την επιμόρφωση. Και τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτή την επιμόρφωση ένας επαγγελματίας ο οποίος για χρόνια ασκεί τη δουλειά του. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί είπαμε νωρίτερα και για τις προτάσεις σας και τα λοιπά. Έχουμε ένα θέμα τις τελευταίες μέρες για το ποιος έφερε τον ιό στην Καστοριά. Είδατε το πρωτοσέλιδο και στο πρώτο θέμα. Βλέπετε τι γίνεται και με τον κλάδο των Γουναράτων, την αντίδρασή τους. Από την άλλη, παρατηρούμε φαινόμενα, κάποια κρούσματα συμπεριφοράς απέναντι στην Καστοριά. Έχετε ακούσει τις καταγγελίες του κύριου Σαββόπουλου για γαλακτοβιομηχανίες που δεν παίρνουν το γάλα από συγκεκριμένο χωριό του Γραμμού γιατί έχει κορονοϊό. Έχετε ακούσει ότι υπάρχουν καταγγελίες από αγρότες μας, από κτηνοτρόφους μας, οι οποίοι λένε μας πιέζουν οι έμποροι κρεάτων ακόμη και με 2 ευρώ να πάρουν φέτος τα αρνιά μας. Έχουμε περιπτώσεις όπως έχουμε ακούσει στα περιφερειακά συμβούλια, στα γειτονικά μας Γρεβενά, να βλέπουν καστοριανές πινακίδες αυτοκινήτων και να τρέχουν να κρυφτούν. Έχουμε φαινόμενα νοσοκομεία να ακούν ότι είσαι από την Καστοριά και να θέλουν διπλό τεστ κορονοϊού αρνητικό για να σε βάλουν μέσα. Και θέλω να μου πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε, ποια είναι η άμυνα της Καστοριάς απέναντι σε όλο αυτό και πόσο λαβωμένη την επόμενη μέρα θα βγει η Καστοριά και από αυτές τις συμπεριφορές. Κύριε Νατσούλη, από την πρώτη στιγμή έχω στυλιτεύσει αυτές τις συμπεριφορές του στιγματισμού της περιοχής μας. Χαρακτηριστικά να σας πω για αυτό που είπατε για τα νοσοκομεία που δεν δέχονται Καστοριανούς παρά μόνο με διπλότες. Έχω κάνει πολύ έντονη διαμαρτυρία στον Νεολή και αυτό, σε επικοινωνία με τον κύριο Τσιόδρα που είχα μαζί του. Μου είπε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και θα λυθεί. Η αντίδρασή μου σε όλα αυτά ήταν πάρα πολύ έντονη. Η Καστοριά δεν μπορεί να θεωρείται η σύγχρονη σπιναλόγκα της Ελλάδας και το έχω πει αυτό σε όλους τους τόνους και προς τους αρμόδιους της κυβέρνησης αλλά και στις συνεντεύξεις μου. Τώρα, το τι ακριβώς έχει συμβεί, προφανώς εμείς δεν είμαστε ούτε επιδημιολόγοι ούτε λοιμοξιολόγοι. Ναι, για επιστημονική να άποψη να το βρούμε. Για το πώς ήρθε η ιός στην Καστοριά δεν υπάρχει. Ακούστε, υπάρχουν λίγο. Μόνο υποψίες θεωρίες. Ναι, εγώ όμως θέλω να πω το εξής. Το να μπουν αυστηρά μέτρα για την Καστοριά δεν σημαίνει ότι η Καστοριά στιγματίζεται. Σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Η Καστοριά θα στιγματιζόταν περισσότερο αν είχαμε πάρα πολλά κρούσματα και πάρα πολύ περισσότερους νεκρούς και χωρίς τα μέτρα. Μάλιστα. Το να λέμε ότι υπήρχαν επαγγελματίες στο Μιλάνο τις ημέρες που ήταν τα κρούσματα
δεν στιγματίζει τον κλάδο της γουνοπίας. Και σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες. Εκείνες τις ημέρες στην Ιταλία υπήρχαν επαγγελματίες από την Καστοριά που θα μπορούσε, αν είχαμε έναν άλλο κλάδο και όχι τη γουνοπία, να είναι για παράδειγμα μία έκθεση τροφίμων, μία έκθεση αργυροχρυσοχοΐας. Πήγαν για δουλειά, δεν πήγαν τίποτε. Για διασκέδαση. Ακριβώς, ακριβώς. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν για δουλειά. Όπως επίσης ήταν και σχολείο στην Ιταλία εκείνες τις ημέρες που έκανε τη σχολική του εκδρομή. Ακριβώς τις ίδιες, μάλιστα. Και γκρουπ στους Αγίους Τόπους τις επόμενες μέρες. Το πρόβλημα είναι στο ότι δεν δόθηκαν από την πολιτεία οδηγίες στους ανθρώπους αυτούς να μείνουν στο σπίτι τους. Από την πρώτη στιγμή, θυμάστε, όπως γίνεται τώρα. Όπως γίνεται τώρα. Ακριβώς, ακριβώς. Το πρόβλημα δεν είναι στο ότι πήγαν οι άνθρωποι στην Ιταλία. Στην Ιταλία θα μπορούσε να είναι, σας λέω, οποιοδήποτε άλλο κλάδος αν υπήρχε μια αντίστοιχη έκθεση. Το πρόβλημα είναι ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί γύρισαν, κανείς δεν τους έδωσε οδηγίες για να ακολουθήσουν. Όχι, δόθηκαν κάποιες οδηγίες. Για 14 ημέρες. Δόθηκαν κάποιες οδηγίες. Άνθρωποι που θέλησαν να αυτοπροστατευτούν, επικοινωνώντας. Αν δεν έχετε συμπτώματα, δεν έχετε πρόβλημα. Δεν έχετε πρόβλημα. Και αν έχετε, καθίστε σπίτι. Αυτή ήταν η γενική οδηγία. Και όχι μόνο για τους δικούς μας, ήταν γενική οδηγία στην Ελλάδα. Ακριβώς. Υπήρξε μία καθυστέρηση από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας να δώσει σαφείς οδηγίες. Μπορεί να μην υπήρχε η σαφή εικόνα, ναι, για το τι συμβαίνει στην Καστοριά. Μπορεί να μην δόθηκαν τα σαφή στοιχεία. Μα θυμάμαι και στην περίπτωση του Λυκείου. Θυμάμαι και στην περίπτωση του Λυκείου, επειδή βρέθηκα εκείνο το βράδυ της επιστροφής σε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στο Άργος. Υπήρχε η πληροφορία εκείνο το βράδυ ότι τα παιδιά φτάνοντας στην Οικουμενίτσα θα ελεγχθούν ιατρικά. Τελικά, μόλις έφτασαν στην Οικουμενίτσα, κανένας δεν τους. Δεν υπήρξε ούτε καν θερμομέτρηση με μακρινό θερμόμετρο από απόσταση. Το ίδιο έγινε και με τους γουναράδες. Επιστρέφοντας στο Βενιζέλο, δεν έγινε κανένας έλεγχος. Υπάρχουν λοιπόν ευθύνες που δεν δόθηκαν οι οδηγίες που έπρεπε. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό θα λήξει κάπου εδώ, ή αν φέρνει, θα λέγαμε, την τοπική κοινωνία, την διχάζει? Δηλαδή, βλέπετε τέτοια φαινόμενα να διχάζεται και η τοπική κοινωνία? Κοιτάξτε, από αυτή την ιστορία. Ακούστε, εγώ θα είμαι ξεκάθαρη και ειλικρινής. Δεν είναι αυτό αντικείμενο για να το, για να πούμε ότι είμαστε με τη μία ή με την άλλη, μάλιστα, πλευρά. Υπάρχουν αντικειμενικές συνθήκες. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν εκεί για επαγγελματικούς λόγους. Δεν δόθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες και οι οδηγίες που έπρεπε να δοθούν. Από εκεί και πέρα όμως, το να υπάρχει μία αντιπαράθεση, νομίζω ότι είναι λάθος. Και θεωρώ ότι ακόμη και άνθρωποι γουνοποιοί είναι λάθος να κάνουν μία τέτοια προσέγγιση. Κανείς δεν στιγματίζει τον κλάδο. Ναι. Εκείνο που λέμε είναι ότι δεν δόθηκαν οι σωστές οδηγίες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο και νοσοκομείο. 17 προσλήψεις ανακοινώθηκαν χθες για το νοσοκομείο Γρεβενών, που δεν έχει κανένα κούρσμα νομός Γρεβενών. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο αρχικά. Γιατί... Τι να σχολιάσω σε αυτό? Είναι πραγματικά πολύ επιπόλαια αυτή η κατάσταση που γίνεται. Γίνονται προσλήψεις στα Γρεβενά, που δεν έχει ούτε ένα κρούσμα, ενώ εμείς εδώ βρισκόμαστε στον κυκαιώνα του προβλήματος και δεν έχουν φέρει. Με γιατρούς που ήρθαν είτε εθελοντικά είτε στρατιωτικούς γιατρούς. Κοιτάξτε, αποδυναμώσανε τα κέντρα υγείας και τα αγροτικά ιατρία, τα οποία ούτως ή άλλως κάνανε τις εφημερίες τους στο νοσοκομείο. Ναι. Το παρουσιάσανε ως να ο κόσμος που έρχεται, ενώ μιλάμε για το υγειονομικό προσωπικό της περιοχής μας. Από την πρώτη στιγμή φωνάζουμε και λέμε πρέπει να γίνουν προσλήψεις, πρέπει να φέρετε κόσμο. Δεν έχουν φέρει κανέναν. Έχουν έρθει κάποιοι στρατιωτικοί, ναι, δεν ξέρω αν δουλεύουν στο νοσοκομείο. Περιμένω να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση γι' αυτό. Νομίζω ότι θα έχουν και κάποια σχέση με το τμήμα πάνω της πρόνοιας εκεί στο ιατρείο του Δήμου. Θα έλεγα ότι το νοσοκομείο μας, ναι, χρειάζεται ανθρώπους που να μπουν στη μάχη. Μάλιστα. Σε λίγο λοιπόν θα πάτε στο νοσοκομείο για αυτήν τη σύσκεψη που υπάρχει σήμερα. Όμως στο νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Από Δευτέρα γνωρίζουμε τις προθέσεις του κυρίου Χάτσιου. Τουλάχιστον αυτές ήταν. Άλλαξε, όπως φαίνεται, προς τη μήνυση ως νόμη, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση χθες.
στην οποία αφήνει το παράθυρο παραίτησής του, ξέρουμε ότι υπάρχουν κακές σχέσεις τώρα ανάμεσα και σε αυτοδιοικητικούς με τον διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος κύριος Χάτσιος επίσης είναι και μόνος, δεν υπάρχει και διοικητικό συμβούλιο να στείλουν τουλάχιστον από την κυβέρνηση να γίνει και ένα διοικητικό συμβούλιο, να μην είναι μόνος του. Υπάρχει πάντως ένα κλίμα το οποίο, ξέρετε, δεν είναι και το καλύτερο κλίμα αυτή τη στιγμή. Ποια άποψη έχετε για αυτά που συμβαίνουν εκεί και για όσα γίνονται και με τον διοικητή και γράφονται, γιατί υπάρχουν και τα κείμενα, με πολλά υπονοούμενα και πολλές αιχμές, αλλά και την διαμάχη που υπάρχει με κάποιους κορυφαίους αυτοδιοικητικούς του τόπου μας και από το Δήμο και από την Περιφέρεια. Κύριε Νατσούλη, το αν ο διοικητής του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή είναι μόνος του, ναι, και δεν έχει ούτε διοικητικό συμβούλιο, ναι, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι ευθύνονται γι' αυτό. Έχουν περάσει μήνες από τότε που είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και μου λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει στο νοσοκομείο διοικητικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει, όχι. Αυτό σας λέω. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχουν ευθύνες που έχει αφαιθεί μόνο στο ένα άνθρωπο. Μαθαίνουμε και το είπαμε χθες. Να το πω λίγο και αυτό για να συμπληρώσω. Γιατί είμαι δίκαιη. Ναι, να το πω μόνο και αυτό για να συμπληρώσω. Μαθαίνουμε και το είπαμε χθες και στον κύριο Τσικαλάκια ότι θα σταλεί τουλάχιστον ο κύριος Γαβρίλ Παπαλάμπρος. Δεν ξέρω πόσο βέβαιος είμαι όμως ότι θα πάει, επίσης να το πω και αυτό, να είναι, ας πούμε, να υπάρχει και ένας δεύτερος άνθρωπος εκεί, ως υποδιοικητής, ως υποδιευθυντής, δεν ξέρω ακριβώς. Ο κύριος Τσικαλάγιας καθυστέρησε πάρα πολύ να αντιληφθεί το τι ακριβώς γίνεται στο νοσοκομείο Καστοριάς. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο νοσοκομείο ούτε διοικητικό συμβούλιο. Επειδή θέλω να είμαι πάντα δίκαιη, ναι, εγώ δεν θα βρω από ποιο τράγω για να του ρίξω την ευθύνη. Ναι. Και αυτή τη στιγμή δεν περισσεύει κανείς. Σε αυτή τη μάχη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε όλοι μαζί. Προφανώς δεν θα βάλουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί και θα πούμε την αλήθεια. Το ότι αυτή τη στιγμή βάζουμε πλάτη για να βγει η περιοχή και η χώρα από αυτή την κρίση δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και αφωνία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν ευθύνες για την κατάσταση στο νοσοκομείο. Και οι ευθύνες ανήκουν στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Υγείας και στους κυβερνητικούς εκπροσώπους της περιοχής. Και στους κυβερνητικούς εκπροσώπους της περιοχής. Βεβαίως, γιατί εάν δεν υπάρχει η ενημέρωση που πρέπει, ναι, να υπάρχει και να έχουν μία πλήρη εικόνα και να γίνονται αυτά που γίνονται, υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες. Δεν μπορεί να βγαίνει δελτίο τύπου από τον Υπουργό Υγείας ότι έρχεται κόσμος στην Καστοριά και ενισχύθηκε το νοσοκομείο και ο κόσμος αυτός να είναι το υγειονομικό προσωπικό της Καστοριάς. Δεν είναι δυνατόν να έχει περάσει ένας μήνας από το πρώτο κρούσμα και να μην έχει έρθει ένας διορισμός στο νοσοκομείο Καστοριάς. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά. Και μην μου μιλήσετε για καθυστέρηση. Θα σας πω τον Αύγουστο, στις 8 Αυγούστου, με τον κίνδυνο να έρθει στη χώρα η Αφρικανική πανόλη των χείρων, που είχαμε κάποια κρούσματα, yeah, στη Βουλγαρία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά παρέκκληση και εκτός ΑΣΕΠ, με παράτυπη διαδικασία, έκανε τροπολογία και μέσα σε 2 μέρες προσλήφθηκαν 50 κτηνίατροι. Για πρόβλημα που δεν υπήρχε, ήταν δυνητικά ότι μπορεί να υπάρξει. Σε 2 μέρες έγιναν οι προσλήψεις. Και έχουμε έναν μήνα κρίσης. Χάνονται άνθρωποι. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στα σπίτια του με συμπτώματα ελαφρά που επικοινωνεί με τον ΕΟΔΗ και δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη στο νοσοκομείο Καστοριάς. Και γίνονται 17 προσλήψεις στο νοσοκομείο Γρεβενών που δεν έχει ούτε ένα κρούσμα και να μην έχουν οι άνθρωποι. Ανεπίτρεπτα πράγματα. Σήμερα λοιπόν, σε λίγο θα είστε, νομίζω σε λίγο, δεν είναι αυτή η σύσκεψη που θα υπάρξει? Ναι, στις 12. Με αυτό το κλίμα, τι θα κάνετε και στη σύσκεψη σήμερα? Δηλαδή, ίσως πριν ξεκινήσετε πρέπει να υποθούν ορισμένα πράγματα. Κύριε Νατσούλη, γιατί ακούγονται και γράφονται πολλά, γι' αυτό σας το λέω. Κοιτάξτε, και σύσκεψη, αυτή από ό,τι έχουμε, από ό,τι μας έχει πει με την πρόσκληση ο διοικητής του νοσοκομείου, είναι μια σύσκεψη για να ενημερωθούμε για την κατάσταση του νοσοκομείου.
Κάτι βέβαια να πω που εγώ το έχω ζητήσει εγγράφως από τις 15 Μαρτίου. Ποιες ερωτήσεις, ας πούμε, θα κάνετε στον κύριο Χάτσιο σήμερα, για να είμαστε πιο πρακτικοί. Ποιες απορίες έχετε. Θα δούμε τι ενημέρωση θα μας κάνει. Εγώ από τις 15 Μαρτίου έχω θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα για τα οποία ως εκπρόσωπος της περιοχής μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχω ζητήσει να ενημερωθώ. Από όσο γνωρίζω δεν δόθηκε η άδεια για να μου γίνει αυτή η ενημέρωση. Αυτά λοιπόν ήταν συγκεκριμένα, τι μέτρα έχουν πάρθει, σε τι κατάσταση βρίσκεται το υγειονομικό προσωπικό, αν γίνονται τεστ στους εργαζόμενους, αν έχουν γίνει προσλήψεις. Περιμένουμε λοιπόν την ενημέρωση και να είστε βέβαιος ότι αμέσως μετά θα έχετε και μία ενημέρωση από μένα. Ωραία. Μας στέλνουν ένα μήνυμα εδώ, προσλήψεις επικουρικού έγιναν λέει στο νοσοκομείο, αλλά αυτή πρέπει να είναι μόνιμο προσωπικό. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτές ακόμη κάποιο επικουρικό προσωπικό που έχει γίνει. Νομίζω και εσύ κάποιους ευαίσθητους τομείς στο μικροβιολογικό, Προχθές είπανε θα φέρουν κάποιους επικουρικούς, καθαρίστριες, νομίζω έναν οριλά. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες. Από 19 Δεκεμβρίου, κύριε Νατσούλη, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Κρίσεων της Τρίτη, είπε, πρόσληψη μόνιμου πνευμονολόγου. Είχαμε κάνει την προκήρυξη το καλοκαίρι, εμείς πριν τις εκλογές, όταν είχε γίνει η αίτηση από τον πνευμονολόγο που είχαμε για να μετατεθεί. Κάναμε αμέσως την προκήρυξη, δεν έγινε άγωνη προκήρυξη, υπήρξε ενδιαφέρον. Το διευκρινίσαμε αυτό, ναι. 19 Δεκεμβρίου, πριν αλλάξει ο διοικητής του νοσοκομείου. Εκεί παραδέχτηκε και ο κ. Τζικαλάγιος ότι υπήρξε καθυστέρηση, όντως. Και τι κάνει. Ένα μήνα δεν πηγαίνει για δημοσίευση στο ΦΕΣ. Ο κ. Τζικαλάγιος δεν είναι για να κάνει διαπιστώσεις. Είναι για να δίνει λύσεις. Από 19 Δεκεμβρίου έχει γίνει η πρόσληψη και δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΣ. Και έχουμε ένα νόσημα που χρειάζεται πνευμονολόγο. Γιατί ο ιός χτυπάει στα πνευμόνια. Και το νοσοκομείο Καστοριάς δεν έχει πνευμονολόγο γιατί δεν γίνεται στο ΦΕΣ. Τώρα έχει γιατί ήρθε εθελοντικά από την Κατερίνη ο... Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είναι καλά ο άνθρωπος που ήρθε. Για ένα μήνα έχει έρθει. Για ένα μήνα. Γιατί δεν δημοσιεύεται στο ΦΕΣ η πρόσληψη. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Πρέπει να σας πω πριν κλείσουμε ότι έχουμε και κάποια μηνύματα. Μας παίρνουν και στέλνουν μηνύματα εδώ ειδικά άνθρωποι που δουλεύουν κάθε χρόνο, νέοι άνθρωποι που δουλεύουν σεζόν στα νησιά ή που δουλεύουν σε βιτρίνες επίσης στα νησιά. Και μας λένε για την επιβίωσή μας, ειδικά περιμένουμε να δουλέψουμε σεζόν. Τι θα γίνει. Υπάρχει λοιπόν πολύ εκδήλωση ανησυχία ανθρώπων, δικών μας ανθρώπων, που θα περίμεναν αυτή την περίοδο για να βγάλουν τα έξοδα όλης της χρονιάς, κυρία Τελεγιορίδου. Και περιμένουν πώς και πώς να ακούσουν, να πιαστούν από έναν άνθρωπο, να τους πούν τι θα γίνει το καλοκαίρι και αν θα δουλέψουν. Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, για τους εποχικά εργαζόμενους στα νησιά, έχουμε καταθέσει ερώτηση σαν κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητήσαμε να πάρουν και αυτοί το επίδομα και να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για αυτούς. Θα σας τη στείλω αυτή την ερώτηση μέσα στην ημέρα. Ωραία. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα που πρέπει να λύσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για το τι γίνεται στις εργασιακές σχέσεις, για το τι γίνεται στην οικονομία, ώστε η επόμενη μέρα να μην είναι τόσο δύσκολη. Εμείς το επισημάναμε αυτό το θέμα, έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση. Περιμένουμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Από τον τρόπο που μου τα γράφουν τα μηνύματα, πιστεύω ότι περισσότερο θέλουν να δουλέψουν παρά το επίδομα. Αυτό ρωτάνε. Αν θα μπορέσουν. Αυτό θα εξαρτηθεί. Προφανώς. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πότε θα τελειώσουν τα μέτρα. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα χαθεί η σεζόν. Μισό λεπτό. Εκτιμάτε ότι δεν θα χαθεί η σεζόν. Εκτιμώ ότι δεν θα χαθεί η σεζόν. Όμως από την άλλη. Βεβαίως. Από την άλλη όμως, κύριε Νατσούλη, θα υπάρχει και ένα μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό, από ό,τι λένε οι ειδικοί. 1000% δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά ίσως η Ελλάδα, επειδή ξεχωρίζει στον παγκόσμιο χάρτη ως χώρα λίγων κρουσμάτων σχετικά με το τι βλέπουμε αλλού, ίσως, ξέρω εγώ, τι να πω, να θεωρήσουν τη χώρα μας ασφαλή
θα εξαρτηθεί, ακούστε, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της νόσου και στις άλλες χώρες, γιατί μπορεί στη δική μας χώρα να μην έχουμε πολλά κρούσματα, η είσοδος όμως από άλλες χώρες μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Έχετε δίκιο, ξέρετε γιατί. Πλήγμα στον τουρισμό θα υπάρξει. Πείτε ότι παγκόσμια συνεχίζει αυτό το πράγμα. Για να έρθει κάποιος τώρα από το εξωτερικό, κάθεται καραντίνα 14 μέρες. Μα 14 μέρες είναι διακοπές στην Ελλάδα. Γι' αυτό αν είναι να έρθει και να κάθεται 14 μέρες καραντίνα, δεν θα αυτό το θέμα και θα πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται σε διάφορες επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα με τον τουρισμό να έχουν την ανάλογη μεταχείριση από την πολιτεία. Κυρία Τελιορίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ξέρετε ότι από τη δική μας πλευρά κάνουμε ό,τι μπορούμε, πιέζουμε όσο μπορούμε και σε θέματα όσον αφορά και την προηγούμενη ιδιότητά μου του αγροτικού κόσμου, των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των ψαράδων, αλλά και συνολικότερα. Προσπαθούμε να πιέσουμε, γιατί πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία δεν έχει δοθεί μια συντονισμένη και σχεδιασμένη απάντηση, ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Αυτή την κατεύθυνση είναι και οι συνολικές προτάσεις που κάναμε ως κόμμα. Καλή σας ημέρα και πάμε για νοσοκομεία. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.